Όχι ρε φίλε. Όχι. Πόπα, σε αυτό το επεισόδιο εννοείται θα βάλουμε μπρος το ZX. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο βάλαμε μανέτες, φρένα, φτιάξαμε αναρτήσεις μπρος πίσω. Κάναμε πολύ καλή δουλειά, ρουλεμάν τιμονιού εδώ πέρα, τα κάναμε όλα καινούρια ώστε να είναι σαν μηχανάκι γενικά πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε αυτό που μας μένει είναι να βάλουμε το μοτέρ που είναι εδώ και περιμένει τόσο καιρό, είναι έτοιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί έχει αρκετή δουλίτσα μέχρι να το κάνουμε να πάρει μπρος. Οπότε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια που λένε, δεν ξέρω αν κολλάει παροιμία. Λοιπόν, πάμε. Όπως είδατε, μπήκε το μοτεράκι επάνω. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Και τώρα θα πάω να βάλω όλα τα φυσάκια, καλωδιάκια, σωληνάκια σιγά σιγά ώστε να το ετοιμάζουμε. Πρέπει να μπει μανιβέλα, πρέπει να μπει άξονας ταχυτήτων, το γρανάζι και αυτά, εντάξει, δεν είναι απαραίτητα ακόμα, θα βάλω αλυσίδα. Εξάτμιση εννοείται, οπότε έχουμε δουλίτσα. Εδώ έχουμε τα καλωδιάκια των πινίων, ένα φυσάκι και άλλο ένα στρογγυλό και έχουμε και τα καλώδια από το μάτι των ταχυτήτων, κομπλέ. Έχουν μπει αυτά, πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Και εδώ έχουμε αρκετά καλωδιάκια. Αυτό είναι που μπαίνει στο TPS από το καρμπιρατέρ. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλο ένα μαύρο, το οποίο μπαίνει πάνω στον πολλαπλασιαστή, με μια βίδα. Εδώ έχουμε τη φύσα της μίζας, το κόκκινο καλώδιο. Πολύ πρακτικό που έχει μια φύσα και μπαίνει και βγαίνει εύκολα. Λοιπόν, εδώ έχουμε του πολλαπλασιαστή ένα καλωδιάκι, το οποίο μπαίνει εδώ πίσω, είναι κόκκινο, μπήκε και αυτό. Αυτό εδώ είναι γύρωση, δεν την ξεχνάμε να τη βάλουμε γιατί αλλιώς δεν θα δουλέψει το μηχανάκι. Έχει μια υποδοχή εδώ για βίδα, πάω να φέρω μια βίδα να βάλω. Και βιδώνω, αυτή γιώνει πάνω το μοτέρ, ώστε να δουλεύουν όλα τα ηλεκτρολογικά από τον κινητήρα. Σφίγγω, μια χαρά. Τώρα παιδιά θα σας πω κάτι που θα σας στεναχωρήσει λίγο. Έχω αποφασίσει να βάλω για αρχή το μαμά καρμπιρατέρ και όχι το Fastec, το οποίο το έχω εδώ. Εδώ είναι το 28 το Fastec. Δεν θα βάλω αυτό. Θα βάλω το μαμά καρμπιρατέρ και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Επειδή το μοτέρ μέσα έχει πολλά καινούργια πράγματα όπως μπιέλα, πιστόνι, γλίστρες, μπλα μπλα μπλα, καδένες που θέλουν στρώσιμο όλα και θέλω να τα στρώσω όπως πρέπει. Δεν θέλω να βάλω το καινούριο καρμπιρατέρ επάνω και να προσπαθώ να το ρυθμίσω χωρίς να έχω στρώσει το μοτέρ. Θέλω πρώτα να στρωθεί το μοτέρ για μερικά χιλιόμετρα και μετά θα βάλω και το καρμπιρατέρ επάνω ώστε να δούμε και τις διαφορές. Γιατί πρώτα θα το κάνω με το μαμά καρμπιρατέρ βόλτα, να το στρώσω και να δούμε και πώς πάει σιγά σιγά. Να γίνουν όλα όπως πρέπει, υπομονή παιδιά, και μετά θα μπει και το μεγάλο το καρμπιρατέρ. Οπότε συγχωρέστε με γι' αυτό. Θα επανορθώσω στο μέλλον, το υπόσχομαι. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε το καρμπιρατέρ επάνω, να μπει και η εξάτμιση και να τελειώνουμε. Να το βάλουμε μπρος.
βάζω το λαιμό. Επίσης με το εργοστασιακό καρμπιρατέρ σίγουρα θα είναι και πιο ήσυχο, ώστε να ακούσουμε τυχόν περίεργους ήχους ή αν θέλεις σφίξιμο η καδένα κτλ. Προσπαθώ και εγώ να δικαιολογηθώ τώρα γιατί βάζω το μαμά καρμπιρατέρ, αλλά τι να κάνω. Ωραία, βάζω και το λάστιχο. Κοιτάξτε πόσο μικρή η τρύπα, πόσο μικρό πέρασμα έχει το λάστιχο εδώ του καρμπιρατέρ, δηλαδή εδώ μπαίνει το καρμπιρατέρ, εδώ μπαίνει το στο λαιμό. Πού να πάει το μηχανάκι με τόσο μικρή τρύπα. Βάζω και το καρμπιρατέρ, θα βάλω και το τσοκ κατευθείαν επάνω. Ωραία. Ωραία, μπήκε και τώρα σφίγγω και τα κολάρα. Και βάζω και την τίζα του γκαζιού. Σφίγγω και εδώ. Και είναι μια χαρά το καρμπιρατέρ. Επίσης θα μπει και το φιλτροκούτι, οπότε θα είναι αρκετά ήσυχο από θέμα εισαγωγής, ώστε να μπορούμε να ακούσουμε και πώς δουλεύει το μοτέρ, αν ακούγεται κάτι περίεργο. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε... Τι θα βάλουμε τώρα? Τώρα θα βάλω τη μανιβέλα. Ελπίζω μετά να μπαίνει μας πιέζει για να κάνω μια δοκιμή. Ναι, λογικά μπαίνει. Τώρα θα βάλω το κεντρικό μας πιέ, θα βάλω τα λαστιχάκια που έχει. Δεν βρήκα τέτοια καινούργια, είναι λίγο χαλασμένα, αλλά αφού δεν βρήκα πρέπει να βάλω τα ίδια. Είναι σαν σινεμπλοκ δουλεύει αυτό. Είναι κομπλέ και εδώ μπαίνουν αυτά τα κυλινδράκια, έτσι, και πάμε να το βάλουμε στο μηχανάκι. Λοιπόν, και τώρα έφτασε πιο ωραία στιγμή να βάλουμε την εξάτμιση. Την έχω εδώ. Λοιπόν, όπως είχα δείξει, λαιμό σαπίντο και τελικό τριοβάλ μεγάλο. Θα το βγάλω εδώ να το δείτε ξανά. Θα χρειαστούμε και τα πραγματάκια που έχει εδώ. Είναι η δέστρα του και κάτι βιδάκια και τα ελαττήρια που σφίγγουν στο λαιμό το τελικό. Οπότε τα βάζω και αυτά εδώ και παίρνω και το τελικό, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι 50 εδώ, 50 χιλιοστά διάμετρο. Να μετρήσω και την εξάτμιση, γιατί πολλοί είχαν απορία πόσο είναι.
Λοιπόν, ο λαιμός είναι εξωτερική 30, εσωτερική 24. Είναι σχετικά μικρός λαιμός, στενός. Μπορεί να μας περιορίσει λίγο στη δύναμη, αλλά προς το παρόν αυτόν έχουμε, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να το βάλουμε πάνω. Έχω φέρει και ζουάν εδώ. Πρέπει να περάσει από μέσα. Πρέπει να περάσει έτσι το τελικό εδώ. Παιδιά, έβαλα το λαιμό της εξάτμισης. Θα ομολογήσω ότι ήθελε λίγο περιποίηση, δηλαδή μπήκε λίγο δύσκολα, γιατί έρχεται, ακουμπάει κάτω εδώ στο μασπιέ, περνάει από μέσα δηλαδή, και μετά βρίσκει στο φρένο. Τώρα είναι ok, αλλά έβρισκε πιο πολύ, γιατί παίρναγε πολύ ξυστά εδώ που κατεβαίνει το φρένο και κόλλαγε το φρένο. Και εντάξει, πάλι χτυπάει, αλλά άμα την κάνεις πιο μέσα εδώ, κατεβαίνει μια χαρά, δεν ακουμπάει τίποτα. Θα ομολογήσω ότι έφτιαξα αυτό το λωστό εδώ πέρα, ώστε να την σπρώξω λίγο μέσα και να την κατεβάσω λίγο πιο κάτω. Αλλά τώρα έχει μπει μια χαρά, θα βάλω και το τελικό και θα δω εδώ τη βάση πώς μπορεί να πάει. Όπως υπολογίζω, γιατί το τελικό κάθεται κάπου εδώ, έτσι, μάλλον θα χρειαστεί να φτιάξω ένα αποστάτη εδώ πέρα και να βρω μια πιο μακριά βίδα, ώστε να μπει και η εξάτμιση. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε, μπας και το ακούσουμε. Έφτιαξα και τη βάση έτσι όμορφη, κομπλέ, το λαμάκι αυτό δηλαδή, έβαλα και πιο κοντή βίδα εδώ πέρα, να μην έχει την τεράστια. Λοιπόν, και τώρα, πριν βάλω λάδια, θα βάλω κοντέρ, πράγματα εδώ, μπαταρία, οπότε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε ρεύμα. Μετά θα βάλω λάδια, θα του δώσω μερικές μανιβελιές για να κυκλοφορήσει το λάδι μέσα στο μοτέρ, θα δούμε αν θέλει συμπλήρωμα, μπουζί και βάζουμε μπρος. Έβαλα την μπαταρία, έχουμε ρεύμα, το μπλε. Τώρα πήρα και βενζίνη φρέσκια, κατοστάρα να του βάλω. Οπότε βάζω λάδια, βάζω μπουζί και βάζουμε μπροστά. Για λάδια θα βάλω αυτά εδώ τα φθηνά, τα 10.40, είναι 9 ευρώ το λίτρο. Πάντα κάθε φορά που φτιάχνω ένα μοτέρ, τα πρώτα λάδια είναι φθηνά, γιατί δεν έχουν και νόημα να βάλεις πολύ ακριβά λάδια. Γιατί εγώ τα αλλάζω στα 200 με 300 χιλιόμετρα, ώστε να στρωθεί το μοτέρ, έτσι να φύγει το πρώτο γρέζι που λέμε. Έτσι κι αλλιώς πάνε για πέταμα μετά, οπότε δεν έχει νόημα να πάρεις κάτι ακριβό. Και επίσης δεν θα φάει και ζόρι το μοτέρ τώρα, από θέμα γκαζιού και στροφών.
Οπότε δεν παίρνω ακριβό λάδι. Λογικά θα πάρει όλο το λίτρο εδώ για πλάκα. Όχι. Πόρε φίλε, ξέχασα να βάλω την τάπα. Μεγάλη επιτυχία. Πάλι καλά που έχω και πανιά τώρα να τα μαζέψω. Αχ, συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Αφού ήταν η τάπα και δεν έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάζω τα υπόλοιπα λάδια. Εντάξει, έχω κι άλλα να συμπληρώσω. Τελείως άδειο. Το manual λέει ότι παίρνει 1,1 λίτρα. Οπότε σίγουρα θα πάρει αυτό το μπουκάλι. Θα κάνω και μερικές μανιβελιές για να δουλέψει η αντιλία λαδιού και να ανεβάσει λάδι μέχρι την κεφαλή. Και μετά συμπληρώνουμε ξανά. Θέλει λίγο ακόμα, όπως το περιμέναμε. Είναι ok για τώρα το λάδι που έχει μέσα. Όταν θα το δουλέψω, θα πάρει μπρος, θα το ξαναμετρήσω μετά, που θα κυκλοφορήσει καλύτερα. Τώρα πάω να βάλω βενζίνη. Τώρα θα βάλω και το καινούριο μπουζάκι. Έχω μετρήσει και το διάκαινο να είναι στο 0,8. Να δούμε και τι συμπίεση θα νιώσουμε στο πόδι. Η αγωνία κορυφώνεται, παιδιά. Όχι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Πες μου ότι έχει χαλάσει το μπουζί και όχι. Η κεφαλή. Όχι ρε φίλε. Παίζει να είναι η κεφαλή. Παιδιά, χάλασε το σπήρωμα της κεφαλής. Όχι, το μπουζί. Παιδιά, είναι δεύτερη φορά που το παθαίνω. Έχουν χαλάσει την ποιότητα του μπουζί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και έχει μείνει το σπήρωμα μέσα τώρα. Ελπίζω να μην έχει χαλάσει κεφαλή, παιδιά. Είναι δεύτερη φορά που το παθαίνω αυτό με το μπουζί. Άλλη μια φορά το έπαθα στο μηχανάκι του πάνω, το Krypton R. Πάλι με καινούριο μπουζί, δεν ξέρω τι γίνεται. Και τα δύο ήταν NGK. Κοιτάξτε εδώ. Και δεν το σφίξα πολύ, αλήθεια. Γαμώ το. Πάλι καλά, έχω ένα άλλο καινούριο. Δεν το σφίγγω παραπάνω, γιατί θα έχουμε πάλι κοψίματα θα έχουμε. Μπήκε και το μπουζάκι. Πάμε να δούμε τι συμπίεση έχει τώρα, έτσι τι νιώθουμε με το πόδι. Γενικά, έχει συμπίεση. Καλό αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κατεβάσει βενζίνη το καρμπιρατέρ. Να δώσω μερικές μανιβελιές ακόμα. Να κυκλοφορήσει και το λάδι. Έχει δύναμη. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το βάλω μπρος. Ήρθε αυτή η ώρα. Λοιπόν, βάζω μπουζόπιπα. Νομίζω ότι τα έχω συνδέσει όλα. Έχω βάλει λάδια. Μπουζί, βενζίνη. Λογικά πρέπει να πάρει, ανοίγοντας και το διακόπτη βέβαια. Για να δούμε. Να δώσω λίγο γκάζι. Κουράστηκα ρε. Η μίζα εννοείται δεν γυρνάει, είναι ψόφια και η μπαταρία, είναι ψόφια και η μίζα. Δεν έχει και τον αποσυμπιεστή, οπότε δεν έχουμε μίζα. Τώρα ό,τι είναι με το πόδι. Όπα.
Παιδιά, δουλεύει. Λίγο ρελαντί. Ακούγονται οι βαλβίδες πάρα πολύ, γιατί τις έχω αφήσει ξερύθμιστες επίτηδες. Η εξάτμιση ακούγεται τέλεια, παιδιά. Βαθύς ήχος. Λοιπόν, το βγάζω έξω να ζεσταθεί, να το αφήσω να δουλέψει λίγο και τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, δουλεύει αψεγάδιαστα από την ώρα που το βάλα μπρος. Οι ταχύτητες μπαίνουν κανονικά. Ακούγονται πάρα πολύ βαλβίδες, βέβαια, γιατί τις έχω κάνα χιλιοστό λάσκα. Δεν θυμάμαι πόσο τις είχα αφήσει χιλιοστό για να πατήσουν στις έδρες. Εδώ έχω βάλει και το σιγαστήρα. Ακούγεται πολύ σιγά με το σιγαστήρα. Και έτσι ακούγεται χωρίς το σιγαστήρα. Το αφήνω τώρα να ζεσταθεί. Να κάνει ένα κύκλο λειτουργίας ουσιαστικά. Μετά λογικά βάλω φιλτροκούτι και θα βάλω και αλυσίδα να βγούμε βόλτα. Λοιπόν, παιδιά, έβαλα γρανάζι αλυσίδα. Είναι η αλυσίδα η καλή της DID με τα O-ring. Πολύ καλή αλυσίδα. Μπήκε φιλτροκούτι, μπήκε η σέλα. Τσέκαρα και τα λάδια. Είναι μια χαρά η στάθμη τους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν χάνει από κάπου. Οπότε τώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά το στρώσιμο. Να πω ότι θα το αφήσω χωρίς πλαστικά όπως είναι, για να τσεκάρω αν έχει κάποια διαρροή από κάπου ο κινητήρας. Μετά το χθεσινό δούλεμα δεν έχει κάποιο στάξιμο κάτω στο πάτωμα, οπότε είναι ok. Θα κάνω μερικά χιλιόμετρα τώρα, θα σας δείξω και μαζί. Και μετά το στρώσιμο, μετά τα πρώτα 300 χιλιόμετρα, 200 με 300, θα το αλλάξω λάδια. Θα βάλουμε 28 καρμπυρατέρ και ηλεκτρονική JKK αριθμιζόμενη. Οπότε πάμε να το κάνουμε μια βόλτα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε μια βόλτα το μηχανάκι. Τώρα, όπως το ακούτε, είναι με σιγαστήρα. Εννοείται ότι θα βγάλω το σιγαστήρα για να το κάνουμε βόλτα. Ωραίος ήχος βαθύς. Εδώ σέλα ανοίγει χωρίς κλειδί. Τσακ τσακ. Λοιπόν, το μηχανάκι είναι έτοιμο για βόλτα. Το έχω κάνει ήδη μια βόλτα. Τώρα πάμε να κάνουμε τη δεύτερη. Δουλεύει πολύ καλά, βέβαια το μοτέρ ακούγεται γιατί οι βαλβίδες είναι ξέσφιχτες όπως είχα πει. Μπορεί να ακούγεται και το σύστημα του αποσυμπιεστή στο γρανάζι. Αυτά, δεν έχω παρατηρήσει κάτι άλλο. Πάμε να δείτε κι εσείς πως δουλεύει. Αρχικά να πω, εντάξει, η μανέτα και το φρένο δουλεύουν πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει στρωθεί κιόλας ακόμα τα τακάκια, αλλά πιάνει ήδη πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι το φυγοκεντρικό του πατινάρι, δηλαδή ξεκινάει το μηχανάκι σε αρκετά ψηλές στροφές. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι κακό πάλι αυτό, αλλά είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή τώρα δεν πατινάρει, ας πούμε, άμα βάλω τρίτη πατινάρει λίγο, δηλαδή άμα του δώσω λίγο ροπή πατινάρει. Πάντως με αυτό το καρμπυρατέρ δουλεύει πάρα πολύ ωραία το μηχανάκι. Δηλαδή μοιάζει και με injection.
μπορώ να πω. Είναι πολύ smooth στα χαμηλά. Να βλέπετε πατινάρι. Δηλαδή τώρα άμα πάω να ξεκινήσω εδώ. Βέβαια εντάξει, έχουμε αλλάξει φυγοκεντρικό με τη μαμά καμπάν αυτή που είχε, οπότε λογικά θα θέλει και στρώσιμο. Οπότε θα το δούμε αυτό. Μάλλον είναι φυσιολογικό που πατινάρει έτσι. Είναι μέχρι να στρωθεί, μέχρι να λαχθούν και τα λάδια. Λοιπόν, δηλαδή ξεκινάει εκεί περίπου στις 4.000. Βέβαια το συγκρίνω τώρα με το KZR και μου φαίνεται ότι ψιλοπατινάρει, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω αν ακούτε την εξάτμιση, γενικά δεν κάνει καθόλου φασαρία. Δηλαδή ακούγεται, αλλά δεν είναι αυτό το σπαστικό το που εντάξει μετά από λίγη ώρα σου παίρνει τα αυτιά. Κάνει πολύ ωραίο και βαθύ ήχο. Και ακούγεται νομίζω και πιο πολύ όταν αφήνεις τον γκάζι παρά όταν δίνεις γκάζι. Τιμόνια και αυτά. Όλα δουλεύουν μια χαρά. Φρένα και το πίσω φρένο, μια χαρά. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, το μοτέρ ακούγεται αρκετά, αλλά ακούω τις βαλβίδες καθαρά, δηλαδή ακούω τσίκι τσίκι των βαλβιδών και αυτό είναι λογικά επειδή είναι χαλαρά, δεν τα έχω σφίξει για να πατήσουν οι βαλβίδες. Μόλις γράψω καμιά 300 χιλιόμετρα θα τις ρυθμίσω σωστά. Πάντως δουλεύει πάρα πολύ ωραία και έχει την αίσθηση ότι τραβάει από χαμηλά γενικά. Δηλαδή δεν κομπιάζει. Θα ανοίξω λίγο εδώ. Ωρε φίλε. Τραβάει Εντάξει, το μπροστινό φρένο είναι φρενάρα έτσι. Παιδιά τραβάει, φαίνονται τα κυβικά. Δεν έχει καμία σχέση με το άνοιγμα του KZR στα χαμηλά. Ένα άλλο γαμάτο που έχει αυτό το μηχανάκι είναι ότι έχει στροφόμετρο, εννοείται, που βοηθάει και πολύ στο τιουνάρισμα και να βλέπεις και τις στροφές πας, έτσι. Και το άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το σασμάν του, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μαλακό στις αλλαγές. Δεν έχω αλλάξει, δεν έχω βάλει βέβαια σκληρά ελαττήρια στα δισκάκια κτλ. Έχω βάλει καινούργια δισκάκια. Αλλά γενικά το σασμάν του είναι βούτυρο. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τα κατεβάσματα τα κάνω, δεν πατάω πίσω το πόδι. Τα κάνω όπως είναι στις μηχανές, με το πόδι από κάτω στο λευγέ. Δηλαδή εδώ έτσι. Πάντως πάει πολύ ωραία γενικά. Να του δώσω λίγο τώρα. Ωραία φίλε, τραβάει. Ωραίο. Μόνο και μόνο που πήρε μπρος και δουλεύει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οπότε τώρα κάνω τα χιλιόμετρα που είπα, 200-300 χιλιόμετρα. Αλλάζω λάδια, ρυθμίζω βαλβίδες. Όπως είναι με το καρμπιρατέρ, το βγάζω να το δούμε πώς πάει. Με αυτό το καρμπιρατέρ και την ηλεκτρονική και μετά αλλάζω καρμπιρατέρ και ηλεκτρονική, θα βάλω το μεγάλο το καρμπιρατέρ και το λαιμό, να δούμε πως πάει και με τα άλλα τα πράγματα. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα βγω πάλι μια βουλιαγμένη να δούμε λίγο, να ανοίξω μια Δευτέρα. Δεν την ανοίγω πολλές στροφές, ανοίγω περίπου μισό γκάζι και ούτε πολλές στροφές, γιατί ακόμα όπως είπα στρώνεται το μηχανάκι. Εν τω μεταξύ μυρίζει και αρκετά βενζίνη, σαν να είναι πολύ πλούσιο. Για να ανοίξουμε μια Δευτέρα. Ωπα, κάτσε, γιατί θα πέσουμε πάνω του. Τραβάει πολύ ωραία, έχει προοπτική. Θα βάλω και βενζίνη, καλή ιδέα. Πω από κίνηση. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε στον γκαράζ. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Στο επόμενο βίντεο θα το έχω κάνει ήδη 200-300 χιλιόμετρα.
Θα του αλλάξουμε λάδια, θα βάλουμε καλά λαδάκια. Θα του βάλουμε εννοείται το 28 το καρμπιρατέρ μαζί με το λαιμό, να το ρυθμίσω κιόλα το καρμπιρατέρ. Και θα βάλω και την ηλεκτρονική τη Γιώτα ΚΚ. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κατσαντώνη Steam Racing που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το project. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που έχετε τόσο μεγάλη υπομονή και ενδιαφέρον για αυτό το μηχανάκι. Εννοείται ότι απορία έχετε κάτω στα σχόλια, γράψτε την ή μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι εννοείται αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε αυτά τα βίντεο. Follow Instagram και TikTok και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!